Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, μια περιοχή ο Πειραιάς πολύ δύσκολη, έτσι, δεν είναι και... Ναι. Συνδυάζουμε, ξέρετε, και μεγάλα, έτσι, επιβλητικά, επενδυτικά σχέδια και εταιρείες που έχουν φοβερή κερδοφορία. Ναι. Με πιο χαρακτηριστική την Κόσκο, αλλά και άλλες μεγάλες ναυτιλιακές. Κερδοφορία βεβαίως για λίγους και φτώχεια και εγκατάλειψη για τις ανάγκες των πολλών. Γι' αυτό είναι δύσκολη η περιοχή του Πειραιά και η Α και η Β. Εάν κρίνω όμως από το θαλασσινό νερό που μπήκε στο μετρό, η κυβέρνηση θέλει να φτάσει στο μετρό στην Αίγινα. Οπότε μήπως είστε σκληρός στην κριτική σας. Ναι, πάρα πολύ σκληρός. Τέλος πάντων, είδατε αυτά τα δραματικά γεγονότα που μετά το έγκλημα των Τεμπών, ευτυχώς, αυτό το προδιαγεγραμμένο έγκλημα έχει ευαισθητοποιήσει πάρα πολύ τον κόσμο στα ζητήματα της ασφάλειας, όχι μόνο για την ανθρώπινη ζωή που τόσο δραματικά το ζήσαμε, το αισθανθήκαμε, οργιστήκαμε και εκατομμύρια βγήκαν στους δρόμους και φανέρωσαν τις πραγματικές αιτίες, βάζοντας τότε, αν θυμάστε, και πρέπει να τα θυμόμαστε αυτά, στα συνθήματά τους, τα κέρδη σας ή οι ζωές μας, γιατί αυτό είναι το συμπέρασμα και αυτό είναι και κριτήριο ψήφου για τις εκλογές, αν θέλετε, αλλά και με μία απόγνωση από έναν κόσμο, την πλειοψηφία του κόσμου, για την απόσταση που έχει η εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας γενικότερα και σε ειδικότερα ζητήματα, στους σιδηρόδρομους, στις κατασκευές, στην υγεία, στην παιδεία παντού και στο πώς τελικά ζούμε σήμερα. Αυτά και τέτοιο είναι το παράδειγμα εδώ στο μετρό του Πειραιά, τέτοιο είναι το παράδειγμα με τον ΟΣΕ, τέτοιο είναι το παράδειγμα παντού, αυτά που ζήσαμε δηλαδή. Και λέμε να είναι κριτήριο ψήφου, γιατί δυστυχώς με εμπειρία σκληρή όλα αυτά τα χρόνια είδαμε ότι οι κυβερνήσεις διαχρονικά, ανεξαρτήτως αν ήταν μονοκομματικές συνεργασίας, μπλε, πράσινες, ροζ, τυρκουάζ, όλων των ειδών οι χρωματισμοί, είναι πιστές σε μια πολιτική η οποία ευθύνεται για αυτή την κατάσταση με πιο τραγικούς αποδέκτες αυτής της πολιτικής στη νέα γενιά, που φτάνει να είναι σήμερα μια γενιά που σε επίπεδο εργασιακών δικαιωμάτων, ελεύθερου χρόνου, δυνατοτήτων, στον πολιτισμό, στον αθλητισμό, στα πάντα, να ζει χειρότερα από τις προηγούμενες γενιές. Είναι αυτό κοινή δεν διαπίστωση. Να επιτρέψουμε να... Ναι, είναι κοινή διαπίστωση ότι τα νέα παιδιά ζουν χειρότερα από τους γονείς, κάτι που δεν έχει ξαναγίνει, έτσι, κάτι που δεν έχει ξαναγίνει. Είναι πολλά χρόνια. Οι άνθρωποι και τα νέα παιδιά και γενικότερα οι Έλληνες, όσοι ζουν στην Ελλάδα, πάση περιπτώσει, θέλουν ένα αξιοπρεπές βιωτικό επίπεδο. Μπορεί να είναι Πειραιάς, αλλά κανείς, φαντάζομαι, από τους ανθρώπους της εργασίας δεν ζήτησε να έχει ένα καράβι στη γραμμή των Κυκλάδων. Θέλει αξιοπρέπεια. Να μπορεί να πάει σε σούπερ μάρκετ, να μπορεί να ζήσει τα παιδιά του, έτσι δεν είναι? Αυτό είναι. Αυτό, τι είναι αυτό λοιπόν πάνω σε αυτό που το ΚΚΕ λέει στα νέα παιδιά και στους συνταξιούχους όμως, σε όλες τις γενιές? Σε όλους, σε όλους. Έτσι, έτσι ώστε να έρθει να ψηφίσει ΚΚΕ. Γιατί να έρθει κάποιος να ψηφίσει ΚΚΕ σήμερα? Στις συγκεκριμένες, καλά, έχει πάρα πολλούς λόγους. Ένας άνθρωπος που είναι εργαζόμενος, νέος, συνταξιούχος και έχει βιώσει αυτή τη σκληρή πολιτική στο πετσί του, την ακρίβεια, τη φτώχεια, τους καθυλωμένους μισθούς κλπ. Έχει κάθε συμφέρον να στηρίξει το κόμμα του. Ναι. Το κόμμα που είναι η φωνή του και μέσα στη Βουλή, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, που δίνει όλες τις δυνάμεις όχι μόνο μέσα στη Βουλή αλλά και έξω από αυτήν, στους αγώνες του, εκεί που του πληστηριάζουν το σπίτι είναι εκεί, οι βουλευτές του ΚΚΕ, εκεί που παλεύει για αυξήσεις μισθών είναι εκεί, εκεί που παλεύει για να βελτιωθεί ένα νοσοκομείο, για να ανοίξει, για να έρθουν γιατροί σε ένα σχολείο, για να έρθουν δάσκαλοι κλπ. Είναι εκεί το ΚΚΕ και το ξέρει ο κόσμος αυτό. Το είδε και την προηγούμενη τετραετία, θα το έχει κριτήριο και για την επόμενη τετραετία, λέμε εμείς. Στις συγκεκριμένες όμως, επιτρέψτε μου, εκλογές τώρα, επειδή είμαστε και 5 μέρες πριν και λαμβάνουμε πάρα πολλά μηνύματα, εμείς λέμε ότι να πάει ο λαός μας στην κάλπη και να κάνει την έκπληξη. Επειδή ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύς ο κόσμος που σκέφτεται να στηρίξει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και ακόμα και τις τελευταίες μέρες που συνήθως, ξέρετε, το ποιος θα κυβερνήσει μπορεί να επηρεάζει τη σκέψη και τα διλήμματα και αυτό δεν φαίνεται να πατάει. Ξέρουν δηλαδή πολλοί κόσμοι ότι η επόμενη κυβέρνηση θα είναι χειρότερη από την προηγούμενη, γι' αυτό έχει ζήσει, όποιος και να είναι. Με όποια σύνθεση, με όποιο χρώμα, με όποιο σχήμα. Γιατί αυτό έχει ζήσει, έχει μια πολύ ζωντανή πείρα 10 χρόνων. Αυτός ο κόσμος να νιώσει ότι τώρα που μιλάμε δεν είναι ο μόνος που το σκέφτεται και να μην το αναβάλουμε για κάποια άλλη φορά. Τώρα είναι η ώρα να ενισχυθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, που μπορεί να φοβήσει την επόμενη κυβέρνηση, να ταρακουνήσει τα πράγματα στις 22 του Μάη,
να σκέφτονται 2, 3 και 10 φορές το πολιτικό κόστος και το κόστος ενός λαού που θα αγωνίζεται αποφασισμένο να διεκδικεί όταν θα περνάει τα 350 παράδειγμα προαπαιτούμενα που όλοι τους συμφωνούν και ψηφίζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά έρχονται τους κυβερνήσεις και τα υλοποιούν εδώ, για το Ταμείο Ανάκαμψης λέω πιο ειδικά, να κοντίνει αυτά τα κόμματα που υπηρετούν τα κέρδη των λίγων και να δείξει ότι δεν ξεχνά ότι ζήσαμε την εγκληματική διαχείριση της πανδημίας, το έγκλημα στα Τέμπη, την φτώχεια μας που είναι τα κέρδη κάποιων λίγων, κάποιων ελίτ, και να ψηφίσει το μόνο κόμμα που δεν έχει καμία δέσμευση σε όλους αυτούς, δεν έχει καμία δέσμευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ, και γι' αυτό μπορεί να είναι δίπλα του, παρόν, παντού και μπροστά στους μεγάλους αγώνες του λαού μας που πρέπει να δυναμώσουν. Θέλω λίγο να μείνουμε και στην εργασία, στις συλλογικές συμβάσεις που δεν υπάρχουν, στις κυριακές και στις διατάξεις της κυβέρνησης που θέλουν 24ωρο, που θα βαφτίσουν τουριστική περιοχή το Περιστέρι και το Ήλιον για να είναι 24ωρα ανοιχτά, που δίνουν την αρμοδιότητα στο Δήμο. Οπότε μητέρες με μικρά παιδιά θα αναγκαστούν να εργαστούν το βράδυ. Και να γίνουν λευκές νύχτες μαύρες για τους εργαζόμενους. Ναι, πάντα έτσι δεν γίνεται. Αλλά λέει ένας φίλος ακροατής εδώ, Στράτος, ότι κριτήριο ψήφου, λέει, θα είναι η διαχείριση της πανδημίας που έγινε με όρους φυλετικής υγιεινής. Αλλά λέει το κουκουέ τι έκανε, δεν έκανε το παραμικρό. Αντιθέτως, στήριξε τα μέτρα. Κοιτάξτε να δείτε. Και λέει ότι στήριξε τα μέτρα με τη σιωπή του, ας πούμε. Θα ήθελα να κάνω μια αναδρομή, παρότι έχει περάσει ο καιρός, αλλά για να ενισχύσω αυτό που λέει και ο ακροατής μας, το ότι δεν ξεχνάμε, δεν πρέπει να τα ξεχάσουμε αυτά τώρα. Γιατί και ότι απολύθηκαν αυτοί που χειροκροτούσαμε στα μπαλκόνια 9 η ώρα, έτσι. Γεια σας. Λοιπόν, λέμε ότι η πρώτη κινητοποίηση στην Ευρώπη την περίοδο της πανδημίας και των lockdown για να πάρθουν μέτρα... λίγο μετά το πρώτο κρούσμα στην Ελλάδα, για να πάρθουν μέτρα στήριξης των δημόσιων νοσοκομείων, έγινε από τους γιατρούς μας, κάποιους λίγους στην αρχή, λοιπόν, έξω από το Υπουργείο Υγείας, με τις μάσκες τους, και στις οποίες μπροστά ήταν, και το ξέρετε καλά, γιατί είναι και από το Περιστέρι, δηλαδή, ο Γιώργος Σιδέρης, που είναι γιατρός στο Αττικό και υποψήφιος δήμαρχος κλπ. Για να διεκδικηθούν, να πάρθουν άμεσα, γρήγορα μέτρα για την υγεία. Και με επίταξη του ιδιωτικού τομέα, όταν δεν υπήρχαν ΜΕΘ, όταν όλοι οι υπόλοιποι παζαρεύανε πόσα θα δίνουμε στις μεγάλες ιδιωτικές κλινικές την ώρα που ο κόσμος πέθαινε, και είδατε πόσο φτάσανε τα νούμερα. Και μας είπαν ότι είναι και πετάμενα λεφτά οι ΜΕΘ, έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, και ναι, δεν χρειάζονται, λες και είναι κλίνες ξενοδοχείων, με βάση τη ζήτηση, λοιπόν, όταν έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Δεύτερον, όταν θέλανε να είναι ο κόσμος κλεισμένος στη τηλεόραση του απαθής, και να βλέπει 100% τους ανθρώπους να πεθαίνουν και να αισθάνεται ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα, το ΚΚΕ ήταν εκεί μέσα από τα συνδικαλιστικά του στελέχη και έκανε μια εμβληματική συγκέντρωση την Πρωτομαγιά του 2020 με τις αποστάσεις, όσοι θυμούνται, και όλα τα μέτρα που τηρήθηκαν τότε, και έσπασε τη σιωπή, ειδικά στους χώρους δουλειάς, που την ώρα που έπρεπε να είσαι κλεισμένος και να μην μπορείς να βγεις να στέλνεις SMS, στα λεωφορεία ήσουν σαν τις σαρδέλες, στο μετρό το ίδιο, σε χώρους δουλειάς δουλεύανε ήλιο με ήλιο για να κερδίζουν, ξέρετε πόσο φτάσαν τα κέρδη των σούπερ μαρκετάδων εκείνη την περίοδο. Στο μεταξύ, τώρα βάζετε πολλά θέματα και λίγο και εγώ... Όχι, δίνω μια εικόνα και υπενθυμίζω, ναι. Όχι, αλλά λίγο και εγώ κουρδίζομαι, γιατί έχει ιδιωτικοποιήσει το 25% στις δημόσιες συγκοινωνίες με τα κτέλα από τα Χανιά. Ναι, ναι. Έτσι, ή από το Κόρινθο και αλλού. Επί της ουσίας δεν μπόρεσε να το ιδιωτικοποιήσει και το πάει από το παράθυρο. Αλλά και για την υγεία έχουμε το χιλιάρικο. Όποιος έχει ένα χιλιάρικο θα γίνει η εγχείρηση. Όποιος δεν έχει. Αυτό είναι και τα βλέπουμε και σήμερα. Ή στον Πέδωνα, α πούμε, 3.000 παιδάκια. Αλλά ο κύριος Μητσοτάκης λέει: το όραμά του είναι η δημόσια υγεία. Και ακούω κι εγώ και αναρωτιέμαι, λέω: μα 3.000 παιδάκια περιμένουν να κάνουν εγχείρηση. Παιδάκια που έχουν προβλήματα στην καρδιά. Και κουρδίζεται ο κόσμος και καλά κάνει. Όχι στο δάχτυλο. Και κουρδίζονται ο κόσμος και καλά κάνει. Και αν σκεφτείτε, για αυτά τα θέματα, για αυτά τα θέματα, τα μεγάλα που απασχολούν την καθημερινότητα του λαού μας, δεν γίνεται συζήτηση σε αυτήν την προεκλογική περίοδο. Έχει μετακινηθεί η συζήτηση στο ποιος με ποιον θα πάει την επόμενη μέρα μαζί. Αυτό πραγματικά είναι φοβερό, έτσι. Δεν ξέρει κανείς το πρόγραμμα. Είναι όλο αυτό το πράγμα που μια ατζέντα η οποία δεν ξέρει ο κόσμος τι γίνεται. Και το τι θα κάνει η επόμενη κυβέρνηση. Δεν ακούγεται κιχ. Εγώ μπορώ να σου πω ακόμα και για τα ελληνοτουρκικά τώρα που γίνονται εκεί οι εκλογές. Ναι, να το πείτε, Δεν ακούγεται κιχ. Όταν βλέπουμε διεργασίες πολιτικές σε δύο χώρες γειτονικές, με δύο λαούς που λέμε εμείς δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν, αλλά με τους
τις άρχουσες τάξεις αυτών των χωρών να έχουν πολλά να χωρίσουν σε επίπεδο οικονομικών συμφερόντων, λοιπόν, και να μην ακούγεται κουβέντα ότι είναι κοινή κατεύθυνση και κυρίως εκπορευόμενη από το ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ και τη συμμερίζεται και η ελληνική άρχουσα τάξη και η τουρκική διαπραγματεύεται και με τη ΣΥΠΑ κυρίως και το ΝΑΤΟ αλλά και με τη Ρωσία, που έχει στο επίκεντρο τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και αυτό που όλοι λένε έξω, αλλά δεν πρέπει να ακούγεται μέσα, τη συνεκμετάλλευση του Αιγαίου για να μπορεί να επενδυθούν επιτέλους κεφάλαια και να έχουμε έτσι νέα επίθεση σε τέτοια κυριαρχικά δικαιώματα. Γι' αυτά τι ακούτε? Για την υγεία που λέγαμε, τι ακούτε? Για την παιδεία. Και για την παιδεία θέλω να ρωτήσω. Βέβαια και θέλω για να ρωτήσω. Γιατί ο κ. Μητσοτάκης και ως υπουργός διοικητικής μεταρρύθμισης, από όσο θυμάμαι, είχε καταργήσει κλάδους στα ΕΠΑΛ, είχε απολύσει καθηγητές και είχε ζητήσει και από τους δημάρχους της χώρας να του πάνε τις συμβάσεις αορίστου χρόνου και συμβάσεις έργου και χρόνου. Και προς τη μήνυ του δήμαρχος Πάτρας, έτσι, ο Βελετίδης, που τον έκατσε και στο σκαμνί γιατί δεν έδωσε τη λίστα, έτσι. Έτσι. Σήμερα είναι πάλι το όραμα η δημόσια παιδεία και δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται αυτό. Και έχουμε και κάποιες δηλώσεις, για να συνεχίσω αυτό που λέτε γιατί συμφωνώ, για το θέμα της παιδείας, που εντάξει, τα πεπραγμένα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας δεν χρειάζεται να λέμε και πολλά, και με μια γενιά τώρα εντός των σχολείων που η πανδημία, η διαχείριση της πανδημίας άφησε και πάρα πολλά και μορφωτικά κενά με τον τρόπο που έγιναν εκείνα τα χρόνια, που εντάξει, πες, ως ένα βαθμό είναι αντικειμενικό, αλλά τι μέτρα πάρθηκαν αφού άνοιξαν τα σχολεία για να στηριχτούν παιδιά, μαθητές, να καλύψουν το χαμένο έδαφος. Είδαμε να γυρνάνε σε ένα σχολείο εξεταστικό κέντρο, αρένα ανταγωνισμού, και όποιος έχει για φροντιστήριο να τα καλύψει, καλώς. Όποιος δεν έχει, αντίο ζωή. Και μην έχεις πολλές ελπίδες και δεν παίρνεις τα γράμματα. Αυτή είναι η λογική όλων των κυβερνήσεων, αλλά λέω, το είδαμε στη συγκεκριμένη. Μα νομίζω εμένα και μου έκανε εντύπωση πάντως και προχτές το βράδυ, εντύπωση, όχι φοβερή εντύπωση, αλλά νομίζω είναι άξιο έτσι αναφοράς, στη συνέντευξη του κύριου Τσίπρα χτες στον Θεοδωράκη, το πρώην αρχηγό του κόμματος Ποτάμι, για την, ότι θα σκεφτόταν την ανάγκη ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων. Και σιγά σιγά βλέπουμε και σε αυτό το θέμα μία έτσι σύγκληση και στα πιο πέρα από την οικονομία που έχουμε δει μεγάλη σύγκληση, πέρα από την εξωτερική πολιτική που έχουμε δει μεγάλη σύγκληση της ΣΥΡΙΖΑ με την Νέα Δημοκρατία, να βλέπουμε και σε τέτοια θέματα. Και ας πω μια κουβέντα, επειδή έτυχε να είμαι φοιτητής εγώ την περίοδο εκείνη που το ονομάστηκε γενιά του άρθρου 16, που δόθηκαν πολύ μεγάλοι αγώνες εκείνη την περίοδο από τους φοιτητές για να στηριχτεί η δημόσια παιδεία και τα δημόσια πανεπιστήμια. Αυτά που έλεγε χθες ως επιχειρήματα ο κύριος Τσίπρας, μας τα έλεγε τότε η Δάπνου του Φουχού. Ότι δεν θέλετε να έρθει το Χάρβαρντ. Μα εμείς δεν λέμε ότι δεν είναι καλό το Χάρβαρντ. Το θέμα είναι ότι το κριτήριο θα είναι η τσέπη σου. Και κάποιοι λίγοι θα μπαίνουν σε αυτό το καλό Χάρβαρντ και η μεγάλη πλειοψηφία στην εκπαίδευση αγοράς θα μπαίνουν στο εκφούφουτος. Και θα επιδιώκουμε αντί να στηριχτεί η δημόσια εκπαίδευση. Καλά, η κυρία Κεραμέως από τις παιδαγωγικές ακαδημίες πήρε την αρμοδιότητα, τη δυνατότητα να διδάσκουν, έτσι. Ενώ μιλάμε για παιδαγωγικές ακαδημίες. Δίνεται μάχη, να ξέρετε, γι' αυτό και σε όλες τις σχολές, τις καθηγητικές, τις λεγόμενες. Και οι φοιτητές με τους αγώνες τους εμποδίζουν την απόσπαση της παιδαγωγικής επάρκειας. Και εδώ είναι η πιο καλή πάσα και σε αυτό και στα θέματα της υγείας και στα εργασιακά. Το σύνθημά μας, εμάς ξέρετε ποιο είναι. Και στις εκλογές πάμε με αυτό που γεννήθηκε μέσα σε αυτή την τετραετία. Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Πιστεύετε να μην περιμένει σωτήρα, να αγωνιστεί, να παλέψει και έτσι μπορεί να έχει κάποιες κατακτήσεις, αυξήσεις μισθών, βελτίωση της υγείας. Και σε αυτό τον αγώνα το κουκουέ θα δώσει τις δυνάμεις του. Δηλαδή αυτό που σου λέμε τώρα, αγαπητέ ακροατή που μας ακούς, είναι ότι και την επόμενη μέρα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν θα τα γυρίσει, δεν θα τα παζαρέψει τις ψήφους του που θα πάρει για να κάτσει την καρέκλα της εξουσίας. Θέλουμε προφανώς να κυβερνήσουμε και να είναι ο λαός, όπως λέμε εμείς, στην εξουσία και το κουκουέ να παίρνει την ευθύνη του τη μεγάλη σε αυτό το σκοπό. Αλλά τώρα δεν θα παζαρέψουμε για να μπούμε τσόντα σε μια αντιλαϊκή κυβέρνηση, να δείξουμε έστω ανοχή. Και θα στηρίξουμε αυτόν ακριβώς τον αγώνα που την επόμενη μέρα είναι πολύ κρίσιμο να δυναμώσει, γιατί έρχονται χειρότερα. Αυτό που λέτε λοιπόν είναι ισχυρό κουκουέ. Αν έχουν το κουκουέ στο σβέρκο τους, την ανάσα του κουκουέ στο σβέρκο τους, θα σκεφτούν 2 και 3 φορές να κάνουν κάτι αντιλαϊκό. Αυτό λέτε, έτσι? Βέβαια. Και αυτό θα εκφράζεται και μέσα στη Βουλή με παρεμβάσεις. Δηλαδή, σκεφτείτε τώρα, έχουμε 15 βουλευτές. Ναι. Σκεφτείτε να υπάρχουν 30 βουλευτές, 40 βουλευτές. Με την απλογική αναλογική δεν αποκλείεται. Και ειδικά από τις εργατικές λαϊκές γειτονιές.
όπως είναι η Α Πειραιά, η Β Πειραιά ή ο δυτικός τομέας της Αθήνας κλπ. Να υπάρχουν περισσότεροι κομμουνιστές βουλευτές που θα είναι η φωνή των εργαζομένων, των βιοπαλαιστών επαγγελματιών. Ξέρετε, αυτοί που είναι μεγάλη πλειοψηφία σε αυτές τις γειτονίες, ποιοι είναι τώρα εκεί και μένουν, και μέσα στη Βουλή να αποκαλύπτουν, να καταψηφίζουν ότι πρέπει. Είδατε εδώ πέρα στις προηγούμενη τετραετία, στη χειρότερη κυβέρνηση μεταπολίτευση που λέει ο κύριος Τσίπρας, και δεν διαφωνούμε εμείς ότι είναι αυτή η χειρότερη, και λέμε κάθε χειρότερη είναι όλο και χειρότερα πάει δηλαδή, ψήφισε το 50% των νόμων. Τη στιγμή που το ΚΚΕ όχι απλά καταψήφιζε αυτά, έφερνε και τροπολογίες για κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης, των ειδικών τελών στην ενέργεια, των ειδικών φόρων που υπάρχουν στην ενέργεια, για παύση κάθε πληστηριασμού πρώτης κατοικίας. Όλα αυτά δεν τα στήριξε κανένας τους. Κανένας τους. Και δεν τα ξέρει και ο κόσμος με τα κανάλια που έχουμε, δυστυχώς. Γι' αυτό, το έργο είναι στη καλό Βουλή, να βγαίνουμε σε εσάς, να έχουμε και τον χρόνο που έχουμε. Γιατί δυστυχώς αυτό το έργο δεν φάνηκε καθόλου. Ναι, και είναι σημαντικό να είναι πιο δυνατό την επόμενη μέρα, στις 22 του Μάη και μέσα στη Βουλή, ξαναλέω, και είναι σίγουρο ότι αυτό που φαίνεται και πρέπει να το κάνουμε πράξη, ένα πιο δυνατό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και με ένα καλύτερο, πιο ψηλό ποσοστό και περισσότερους βουλευτές, θα φέρει και κάτι το οποίο δεν θα είναι το τόσο εμφανές, ίσως σε νούμερα, θα είναι όμως πολύ εμφανές στην ψυχολογία πολύ προοδευτικού κόσμου. Κόσμου που αισθάνεται αριστερός, προοδευτικός, εργαζομένων, ότι να ξαναγεννηθεί αυτή η ελπίδα που την είχαμε, τη χάσαμε και πρέπει να την ξαναφέρουμε, γιατί χωρίς ελπίδα πάλι αγώνα για μια κοινωνική αλλαγή, έτσι είναι το σωστό να σκεφτόμαστε, για σύγχρονους όρους ζωής και για μας και για τα παιδιά μας, χωρίς αυτή την ελπίδα θα είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε χειρότερα. Το ΚΚΕ τη φέρνει αυτή την ελπίδα, τη φέρνει η νέα γενιά, τη φέρνει το αποτέλεσμα των φοιτητικών εκλογών στα πανεπιστήμια, που δεν είναι μια απλή δημοσκόπηση, είναι μια πραγματική κάλπη 60.000 φοιτητών σε όλη την Ελλάδα που βγάλανε για δεύτερη χρονιά την πασπεδαστική πρώτη δύναμη, την παράταξη την κυβερνητική 10 μονάδες κάτω και την παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ τελευταία να συναγωνίζεται με τα λευκά. Αυτό που φέρνουν οι φοιτητές με άνοδο της συμμετοχής, που δείχνει ότι από πέρσι που η πασπεδαστική ήταν πρώτη δύναμη, κάτι αλλάζει και μέσα στα πανεπιστήμια στην κοινωνική συμμετοχή, αυτό είναι η ελπίδα που θέλουμε να δυναμώσει στις 21 και 22 του Μάη, να το έχουμε μαζί μας όπλο στις μάχες που θα δώσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία, εύχομαι. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.